Καλημέρου, γιατί κάνετε πως είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Είναι σήμερα Σάββατο, δεν θυμάμαι πόσο για εσάς τώρα, γιατί εγώ είμαι λίγες μέρες πριν. Αλλά παιδιά, μπαίνουμε στην εβδομάδα του Πάσχα. Και είναι απίστευτο, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει πότε επιτέλους, πότε φτάσαμε βασικά στο Πάσχα. Γιατί πότε ήταν Χριστούγεννα και πότε ξαφνικά έχουμε Πάσχα, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ το ανοιξιάτικό μου το μπλουζάκι και φεύγω να πάω σε ένα event. Το οποίο θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ, είμαι σίγουρη, γιατί θα πάμε εκεί να μάθουμε έτσι μία συνταγή για το Πάσχα. Οπότε έχω βάλει έτσι τα λίγο πιο καθημερινά μου τζινάκι και ένα ωραίο ανεξιάτικο μπλουζάκι και φύγαμε. Μετά έχω να πάω και στο mall που θέλω να πάρω κάποια πράγματα, οπότε θα σας πάρω και εκεί. Μαζί μου στο event είχε έρθει και ο Αλέξανδρος με τον Κανά και απλά καθίσανε σε μια καφετέρια να πιω Κανά και σε ένα καφέ και ο Αλέξανδρος σε ένα χυμό. Και τέλειο το event της Lurpak, σε δύο έχω πάει και είναι τέλεια. Και φεύγουμε να πάμε στο mall, όπου νομίζω πως αυτή η εβδομάδα είναι η πιο ιδανική για να πάω να πάρω κάποια δωράκια για το Πάσχα που θέλω. Και σκέφτηκα φέτος, επειδή ανοίξαν πριν λίγους μήνες τα Bath & Body Works στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι είναι το πιο ιδανικό δώρο, γιατί δεν έχει σχεδόν κανένας δικός μου Bath & Body Works και δεν έχω πάρει κι εγώ ποτέ τέτοιο δώρο, οπότε είναι ευκαιρία. Ήρθαν τα αγόρια, φύγαμε για μόνο. Let me
σπίτι και εννοείται θα σας κάνω haul από Bath & Body Works. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σας κάνω haul, να σας δείξω τι πήρα. Φέτος θα είμαστε λίγοι και καλοί στο πασχαλινό τραπέζι, οπότε για αυτούς τους λίγους και καλούς έχω διαλέξει κάποια πραγματάκια τα οποία τα φτιάξα εγώ σαν σετ. Δεν πήρα σετάκια, αν και έχει και έτοιμα να ξέρετε. Αυτή τη φορά έφτιαξα εγώ κάποια πράγματα. Έχω όμως ένα σετ εδώ στα χέρια μου να σας δείξω, να καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί έχω πάρει ένα σετ για την κουμπάρα μου που είχε γενέθλια το Γενάρη και ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω να της το δώσω. Της έχω πάρει ήδη και πασχαλινό δώρο και της χρωστάω να της δώσω και το δώρο των γενεθλίων. Δεν έχω καταφέρει να τη δω καθόλου, παιδιά, με όλα αυτά που έγιναν. Τέλος πάντων, για όσες δεν γνωρίζετε, γιατί στο Instagram σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα Bath & Body Works, ήρθαν και στην Ελλάδα. Σίγουρα σας έχετε ταξιδέψει εξωτερικό, θα τα έχετε δει, θα τα έχετε γνωρίσει, ή αν βλέπετε έτσι αμερικάνικο ή αγγλικό YouTube, όλο και κάτι θα έχετε δει. Έχουν έρθει στην Ελλάδα, παιδιά, τους τελευταίους, νομίζω από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κάπου εκεί ήρθαν και στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί είναι μια εταιρεία την οποία εγώ προσωπικά ήθελα να έρθει και στην Ελλάδα, γιατί είχα δοκιμάσει κάποια πράγματα της από ένα ταξίδι που είχα πάρει και είχα τρελαθεί και επιτέλους ήρθαν. Υπάρχει και ελληνικό e-shop, το οποίο δεν περνάει τελωνίο, μη φοβάστε. Και επίσης κάτω στο κουτί πληροφοριών θα σας έχω και τον εκπτωτικό κωδικό μου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο e-shop και να τα πάρετε όλα σε καλύτερες τιμές. Αν θέλετε βέβαια υπάρχουν και καταστήματα που μπορείτε να πάτε να τα δείτε από κοντά, είτε στο The Mall Athens είτε στη Θεσσαλονίκη στο, στα Νότος μέσα. Θα σας δείξω εγώ σήμερα για το Πάσχα, φτιάξα κάποια σετάκια εγώ, δεν πήρα έτοιμα, ήθελα να τα φτιάξω εγώ και να τα περιποιηθώ, θα σας δείξω τώρα γιατί. Αλλά υπάρχουν τέτοια σετάκια σαν αυτό εδώ που έχω πάρει στην κουμπάρα μου από το Γενάρη. Και δεν ξέρω πραγματικά πότε θα της το δώσω. Είναι από τη σειρά Japanese Cherry Blossom. Είναι από τις πιο γνωστές του Bath & Body Works. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Κάποια στιγμή νινάκι μου θα καταφέρω και θα της το δώσω. Και πάμε τώρα να σας δείξω εδώ από την ίδια σειρά, η οποία μυρίζει θεϊκά, πάρα πολύ ωραία. Όπα, έχω πάρει εδώ αφρόλουτρο και scrub για ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Για ένα άλλο αγαπημένο μου πρόσωπο από την ίδια σειρά έχω πάρει το σαπουνάκι για τα χέρια, το οποίο είναι σε αφρόδες μορφή και είναι τέλειο, βγαίνει σαν μους, είναι πραγματικά τέλειο, αυτά δοκίμαζα εκεί. Και ξέρετε ποιο άλλο μυρίζει πάρα πολύ ωραία, αν περάσετε πάρτε το ροδάκινο, μυρίζει θεϊκά. Και μαζί με αυτό εδώ το σαπουνάκι για τα χέρια πήρα και ένα κεράκι, το οποίο είναι με τρία φυτιλάκια μέσα. Αυτό θα είναι τέλειο για το μπάνιο, να έχει πάνω στο νηπτήρα και το σαπουνάκι και αυτό. Δεν θα είναι τέλειο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν να μου φέρουν τέτοια δώρα. Έχω πάρει από την σειρά Aroma Therapy την κανέλα και το σανδαλόξυλο. Σας έχω πει τι αγάπη έχουμε το σανδαλόξυλο. Λοιπόν, αυτό είναι κρεμούλα, αυτό είναι αφρόλουτρο. Και εδώ πέρα έχω πάρει τρία πράγματα. Έχω πάρει και ένα Essential Oil Mist. Αυτά εδώ μαζί θα μπουν σε μία συσκευασία. Έχω πάρει και ένα ανδρικό σετ, γιατί έχει και ανδρικά παρακαλώ. Έχει και το αφρόλουτράκι και την κρέμα σώματος. Λοιπόν, μία σειρά που σήμερα μύρισα. Νομίζω λέγεται Gingham. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Σήμερα τα μύρισα και θέλω να πάρω και για εμένα. Τώρα αυτά είναι για δωράκια που σας δείχνω. Μόνο 2-3 πράγματα πήρα για το σπίτι βασικά. Θα σας δείξω. Παιδιά, μυρίζει τέλεια, μυρίζει καταπληκτικά. Λίγο γκούγκλαρα να δω και τι σημαίνει και είναι κάποιο είδος υφάσματος και μάλλον είναι το καρό. Δεν ξέρω, αν γνωρίζετε πείτε μου. Γιατί έτσι ήμουν πολύ περίεργη. Πήρα, στην αδερφή μου πήρα τρία. Πήρα και την κρέμα χεριών, πήρα και το mist, πήρα και την κρέμα σώματος. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ στα Bath & Body Works. Ότι θα βρείτε σετ για τα πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν αρωματικά σετ τα οποία έχουν ίδιο άρωμα και για τα χέρια και για αφρόλουτρο, κρέμα, αρωματικό mist, κεράκι για το σπίτι. Δηλαδή, μπορείς με το ίδιο άρωμα να βρεις για τα πάντα, να αρωματιστείς και συναρωματίσεις και το σπίτι σου. Πάμε τώρα να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πήρα, όχι ακριβώς για μένα, για το σπίτι περισσότερο. Για μένα πήρα αυτό εδώ το gel για τα χέρια, γιατί με βολεύει πάρα πολύ η συσκευασία του. Θα καθαρίσεις, καλή μου. Ωραία, να το. Είναι μικρούλα και το έχεις μέσα στην τσάντα και για τα ταξίδια και αυτά βολεύει πάρα πολύ και μυρίζουν τέλεια. Πήρε εδώ πέρα ένα room spray το οποίο ψέκασα και τώρα και μυρίζει τέλεια. Μυρίζει όλος ο χώρος με ένα ψιτ. Πάρα πολύ ωραίο και το πιο ωραίο το άφησα για το τέλος. Κρατηθείτε. Όσοι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν το σπίτι τους να μυρίζει τέλεια και να είναι και περιποιημένο και ωραίο, σας έχω το πιο ωραίο αρωματικό, την πιο ωραία αρωματική συσκευή μπρίζας. Λοιπόν, κοιτάξτε, κομψότητα. Κοιτάξτε εδώ, έχω πάθει πλάκα. Δείτε πόσο ωραίο είναι.
Εντάξει, λοιπόν, εγώ έχω πάρει το Japanese Cherry Blossom για να βάλω εδώ. Τέτοιες συσκευές εγώ συνήθως χρησιμοποιώ είτε στο διάδρομο είτε στο μπάνιο. Αν περιμένω κόσμο, το αφήνω μέσα στο μπάνιο. Και νομίζω πως αυτό θα είναι ό,τι πιο ωραίο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι από το να έχεις αυτό το. Τη συσκευή μόνη της στην πρίζα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό. Και είχε και ένα άλλο που ήταν έτσι στρογγυλό και είχε γκλίτερ πάνω. Εγώ προτιμήσα να πάρω αυτό γιατί μου θυμίζει ήλιο και έτσι αισιοδοξία. Και ζήτησα να μου βάλουν και τις συσκευασιούλες μαζί με κορδελίτσες για να καθίσω να τα φτιάξω, να τα κάνω σαν δωράκι και να τα δώσω την ημέρα του Πάσχα. Αυτά, πήρα και κάτι ακόμα από το mall, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θέλουν. Σας το δείξω, γιατί πραγματικά ντρέπομαι πάρα πολύ. Είχα να τα αλλάξω ένα χρόνο, σίγουρα ένα χρόνο, και είχε διαλυθεί και ποτέ δεν έβρισκα χρόνο να πάω να πάρω. Τέλος πάντων, θα σας το δείξω λίγο αργότερα, γιατί τώρα μου είναι λίγο δύσκολο να μπω μέσα να φέρω το άλλο, το παλιό. Αυτά, σας αφήνω να καθίσω να τα φτιάξω και τα λέμε σε λίγο. Ελπίζω να καταφέρω να πάρω τον Αλέξανδρο να πάμε σε ένα κατάστημα Ζάρα, γιατί στο μολ δεν βρήκα αυτά που ήθελα. Ήθελα ένα παντελόνι και μια μπλούζα. Και δυστυχώς δεν τα βρήκα, είχε μόνο medium, που εμένα κανονικά το νούμερο μου είναι medium, αλλά φοράω large για να είμαι πιο άνετη. Και δεν τα βρήκα και στενοχωρήθηκα, οπότε θέλω να πάμε σε ένα άλλο κατάστημα έτσι να δω αν θα καταφέρω να τα βρω. Θα σας πάρω εννοείται μαζί. Πάω τώρα να φτιάξω αυτά. Didn't think it'd go this fast. To this house we thought would always last. And this is where Dad's garden grows. Summer haze. Ετοιμαστήκαμε και φεύγουμε. Βρήκα αυτά τα δύο που θέλω, και την μπλούζα και το παντελόνι, στο κατάστημα της Κηφισιάς, οπότε μια χαρά. Γιατί είχα στο μυαλό μου να πάμε στα Σπάτα εκεί στο, πώς το λένε, στο Smart Park, αλλά ευτυχώς τα έχει και στην Κηφισιά. Ο Αλέξανδρος παίζει με τη σκάλα τώρα. Πού το είδες αυτό και το κάνεις τώρα? Το σκάλα. Γιατί κατεβαίνεις έτσι τις σκάλες? Για κατέβα σωστά, όπως έχουμε μάθει. Μπράβο. Το ότι ήρθαμε στην Κηφισιά και βρήκαμε και παρκάραμε και τόσο εύκολα και γρήγορα και κοντά στα Ζάρα, δεν έχει ξαναγίνει. Τύχη. Άρα πιστεύω θα τα βρω και τα ρουχαλάκια. Είδα στο ίντερνετ ότι τα έχει. Αλλά καμιά φορά μπαίνεις, βλέπεις και μετά πας εκεί και σου λένε δεν υπάρχει. Ελπίζω να τα βρω. Το βρήκα το μπλουζάκι και περιμένω την αποθήκη να μου φέρουν και το παντελόνι. Ευτυχώς τα είχε εδώ. Δεν είναι τέλειο. Το έχω πάρει και σε μαύρο και είναι πάρα πολύ ωραίο και άνετο. Αυτό εδώ είναι το σερτ που τρελάθηκα να πάω στα Ζάρα να πάρω. Ένα απλό μπλε, είναι μπλε σκούρο παντελόνι με ένα ριγέ απλό μπλουζάκι. Γι' αυτά εδώ έφερα τον πανικό και τα ήθελα, αλλά πραγματικά αυτό το παντελόνι πάρα πολύ ωραίο και άνετο. Το έχω σε, νομίζω αυτό είναι το έκτο χρώμα. Το ίδιο σχέδιο σε διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι το δεύτερο χρώμα που έχω σε μπλουζάκι. Έχω ένα πρόσωπο ταλαιπώριας, okay. Η αλήθεια είναι ότι από χθες τρέχω, είμαι όλη μέρα στους δρόμους και σήμερα πάλι, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Αύριο είναι μια πιο έτσι χαλαρή μέρα. Αύριο έχω να γυρίσω κάποιες ιστορίες και αύριο έχω να κάνω και το μοντάζ αυτού εδώ το βίντεο. Γιατί πρέπει να ανέβει το Σαββάτο και δεν έχω άλλη μέρα, την Παρασκευή έχω πάλι τρέξιμο, μόνο αύριο Πέμπτη έχω. Λοιπόν, γυρίσαμε τη βόλτα μου στην Κηφισιά. Άφησα λίγο τον Αλέξανδρο με τη μαμά μου και εγώ συμμάζεψα το σπίτι, γιατί φύγαμε πάρα πολύ απότομα και τα είχα παρατήσει όλα έτσι, οπότε χρειαζόταν έτσι λίγο συμμάζεμα. Και σας έδειξε και σε ένα πλάνο τα ρούχα τα οποία πήγαινα να τα βάλω στο πιντήριο, χωρίς καν να έχω σκεφτεί ότι πρέπει να σας τα δείξω, ούτε καν πήγαινα ντουγρού να τα βάλω στο πιντήριο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα θέλατε πολύ να τα δείτε, οπότε τελευταία στιγμή επέστρεψα για να σας τα δείξω. Τώρα τα έχω βάλει στο πλυντήριο να ετοιμαστούν, να τα έχω. Και θέλω να σας πω ότι
Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την Κηφισιά σήμερα. Ίσως επειδή είναι Τετάρτη και ήταν κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά, αλλά την ευχαριστήθηκα γιατί δεν είχε ούτε κίνηση, ούτε κόσμο. Γενικότερα είναι μια περιοχή, το κέντρο της Κηφισιάς, το οποίο το αποφεύγω, γιατί δεν θέλω να μπλέκω στην κίνηση και στην πολυκοσμία. Γενικότερα όμως προτιμώ μαγαζιά για φαγητό στην Κηφισιά, αλλά όχι κέντρο, πιο έξω. Και συνήθως την αποφεύγω, ούτε για ψώνια, ας πούμε Ζάρα και τα λοιπά, ούτε καν θα το σκεφτόμουν. Άμα θέλω Ζάρα θα πάω στο Golden ή στο Mall, που είναι και εκεί όλα μαζεμένα. Αλλά δεν ξέρω, σήμερα την ευχαριστήθηκα, δεν έρχεται κόσμο ούτε κίνηση και ήταν πάρα πολύ ωραία. Περπατήσαμε έτσι, ανεβήκαμε σχεδόν μέχρι το κεφαλάρι και ξανακατεβήκαμε και ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ όμορφα και ο Αλέξανδρος το ευχαριστήθηκε, του άρεσε. Και τώρα, μην σίγουρα κοιμάται, ακούω ησυχία, όχι εντάξει. Και τώρα επιστρέψαμε σπίτι, εγώ εδώ ξεβάφαμε, ο Αλέξανδρος παίζει λιγάκι εκεί και πίνει το γάλα του. Να πάμε να ξαπλώσουμε, έχω μαζέψει ευτυχώς, είναι όλα μαζεμένα και ωραία. Οπότε πάμε κατευθείαν τώρα να πλύνουμε δόντια και λοιπά και να ξαπλώσουμε. Και πριν κλείσω το βίντεο ήθελα να σας πω ότι μεθαύριο θα ξανανεύει βίντεο, δηλαδή τη Δευτέρα, εσείς Σάββατο βλέπετε αυτό το βίντεο, τη Δευτέρα θα ξανανεύει βίντεο. Το λέω αυτό γιατί επιστρέφοντας στο σπίτι από το mall είδα ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο που μου ήρθε και σας έχω πει ότι την ημέρα που τραβάω vlog, αν έρχονται ωραία πακέτα θα σας τα δίνω δώρο. Αλλά επειδή τώρα είμαι κομμάτια, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Θα σας το δώσω μέσα στο vlog, στη βλογκοστή, γιατί θα κάνω βλογκοστή φέτος, όμως τώρα δεν θυμάμαι πέρσι τι είχα κάνει με τη βλογκοστή, καθόλου δεν θυμάμαι. Φέτος είπα να κάνω μόνο 5 επεισόδια βλογκοστής. Μπορεί να το είχα κάνει και πέρσι, δεν ξέρω, αλλά φέτος λέω να κάνω μόνο 5 επεισόδια βλογκοστής, γιατί σας έχω πει ότι έτσι θέλω λίγο να ευχαριστηθώ το Πάσχα φέτος. Με όλα αυτά που περάσαμε, τέλος πάντων, έτσι θέλω λίγο να είμαι χωρίς υπολογιστές, χωρίς κάμερες, κινητά κλπ. Θέλω να περάσω όσο πιο ήσυχα γίνεται και να μην έχω στο μυαλό μου τίποτα άλλο πέρα από το να περάσω ωραίες οικογενειακές στιγμές. Οπότε να περιμένετε ότι Δευτέρα με Παρασκευή θα έρθουν βιντεάκια της βλογκοστής και θα δούμε ωραία πράγματα. Οπότε αυτά, κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δω πάλι την μεγάλη Δευτέρα όπου ερχόμαστε με τη βλογκοστή 2023.